Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν διαφορετικά οράματα για το πώς να υπερασπιστούν τους ευρωπαϊκούς ουρανούς απέναντι στη ρωσική απειλή. Απ' τη μια πλευρά, το Βερολίνο προτείνει μια κοινή ασπίδα, τη European Sky Shield Initiative, η οποία έχει ήδη πείσει άλλες 16 ευρωπαϊκές χώρες. Προβλέπει την αγορά γερμανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και Ισραηλινών και Αμερικανικών εξοπλισμών. Η προτεραιότητα της Γερμανίας είναι να αυξήσει γρήγορα την αποτρεπτική ικανότητα της Ευρώπης. Οι Γερμανοί είπαν ότι πρέπει να δράσουν γρήγορα, ιδιαίτερα επειδή η ρωσική απειλή αυξανόταν. Οπότε δεν θα έπρεπε να χρονοτριβούν πολύ και να περιμένουν μια τέλεια συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων, η οποία θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι η Γερμανία και η Ευρώπη ήταν αδρανείς. Από τη γαλλική πλευρά, ο στόχος είναι η επέκταση ενός αμυντικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί ανά τα χρόνια με την Ιταλία, 100% κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για να αποφευχθεί η δημιουργία προβλημάτων του αύριο, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Αν εξαρτώμαστε σε πολύ υψηλό βαθμό από τον εξοπλισμό που κατασκευάζεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την ελευθερία στη δράση. Επομένως, το διακύβευμα είναι υψηλό και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα είδος ισορροπίας μεταξύ του βραχυπρόθεσμου, που είναι περισσότερο ή λιγότερο η γερμανική προσέγγιση, και του μακροπρόθεσμου, που είναι περισσότερο η γαλλική προσέγγιση. Μπορούν όμως Παρίσι και Βερολίνο να βρουν ένα συμβιβασμό για χάρη της Ευρωπαϊκής Ενότητας και του ΝΑΤΟ? Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να αναπτύξουν τα ίδια συστήματα. Αυτό που είναι απαραίτητο, ωστόσο, είναι αυτά τα συστήματα να είναι διαλειτουργικά και να ενσωματωθούν στην ίδια αρχιτεκτονική. Τα συστήματα αεράμινας, που αν και διαφορετικά θα μπορούσαν απριόρι να είναι διαλειτουργικά, θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία εντός 2 ετών. Αυτό θα δώσει άφθονη τροφή για σκέψη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους στις 11 Ιουλίου.